Οι τράπεζες μπορούν να πάρουν το σπίτι οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη, ακόμα και αν αυτός χρωστάει ακόμα και το ποσό του 1 ευρώ. Την αποκάλυψη έκανε ο δικηγόρος Δημήτρης Λυρίτσης, ο οποίος εξηγεί το νομικό πλαίσιο για τους πληστηριασμούς και αναφέρει χαρακτηριστικά. Με τον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας το 2020 καταργήθηκε κάθε προστασία πρώτης κατοικίας. Από το Σεπτέμβριο του 2020 σταμάτησε η προστασία της πρώτης κατοικίας. Η κυβέρνηση έφερε το νέο πτωχευτικό κώδικα. Ακόμα και 1 ευρώ αν χρωστάτε σε τράπεζα και δεν το καταβάλλετε, έχει τη δυνατότητα να κινήσει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, κατάσχεσης και πληστηριασμού. Στην πρώτη κατοικία θέλω να μείνουμε, όχι στο νόμο Κατσέλη αυτό καθ' αυτό. Σταμάτησε η προστασία στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, θεσπίστηκε ο νόμος 4605, ναι, που αντικατέστησε αυτήν την προστασία, ένα άλλο νομοθέτημα με το οποίο μπορούσε κάποιος πάλι να συνεχίσει να προστατεύει την κύρια κατοικία. Αυτός ο 4605 λοιπόν, που και αυτός προστάτευε την πρώτη κατοικία, πότε σταματά να ισχύει? Αυτό σταμάτησε να ισχύει το καλοκαίρι του 2020 και εν συνεχεία τον Ιούλιο του 20. Και μετά τι είχαμε? Και στη συνέχεια η κυβέρνηση έφερε το νέο πτωχευτικό κώδικα, τον νόμο 4738, με το οποίο σταμάτησε πλήρως οποιαδήποτε προστασία οποιασδήποτε πρώτης κατοικίας. Άρα, να τα πάρω εγώ από την αρχή. Μέχρι το Φεβρουάριο του 19 έχουμε νόμο Κατσέλη για την πρώτη κατοικία. Μέχρι τον Ιούλιο του 2020 ισχύει ο νόμος 4605 του 19. Πολύ σωστά. Που παρήχε προστασία της πρώτης κατοικίας στους ευάλωτους. Όχι μόνο στους ευάλωτους, είχε προϋποθέσεις, δεν αφορούσε μόνο τους ευάλωτους, αφορούσε και μεσαίας διαστρωμάτων. Τους πιο ευάλωτους. Τους λίγο πιο ευάλωτους, είχε κάποιες προϋποθέσεις, αλλά υπήρχε πλαίσιο. Και από το Σεπτέμβριο του 20, ίσωμα όλα, δεν υπάρχει τίποτα για προστασία πρώτης κατοικίας. Καμία διάταξη προστασίας κυριότητας πρώτης κατοικίας. Επαναλαμβάνω, άρα το Σεπτέμβριο του 2020 σταματά κάθε προστασία πρώτης κατοικίας. Συμφωνούμε απόλυτα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, θέλω να μου πείτε, γιατί ακούω διάφορα. Έχω εγώ μία κάρτα, την οποία δεν μπορώ να πληρώσω γιατί χάνω τη δουλειά μου, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες της ζωής μου. Έχω ένα σπίτι στο όνομά μου, ένα και μόνο σπίτι στο όνομά μου, αυτό στο οποίο ζω. Αυτή την κάρτα την έχω χρεωμένη με 1500 ευρώ. Κινδυνεύω πάλι να χάσω το σπίτι μου? Ακόμη και 1 ευρώ, εάν οφείλετε σε τράπεζα και δεν το καταβάλλετε, έχει τη δυνατότητα να κινήσει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Έκδοση διαταγής πληρωμής, επιβολή κατάσχεσης και προγραμματισμού πληστηριασμού σε οποιοδήποτε ακίνητο έχετε, ακόμη και αυτό της πρώτης κατοικίας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εντέχνως εδώ και 2 χρόνια αναφέρουν για τη θεαματική αύξηση των τιμών των ακινήτων, επιχειρώντας έτσι να δημιουργήσουν μια εικόνα δίθεν ευμάρειας. Το κόλπο είναι πολύ απλό. Τα σπίτια κατάσχονται και αυτοί που τα παίρνουν τα πολλούν σε ξένους, οι οποίοι παίρνουν εύκολα δάνεια με χαμηλό επιτόκιο στις χώρες τους. Αυτοί πάλι που τα πουλούν τα έχουν πάρει σε τιμές εξευτελιστικές και το κυριότερο έτοιμα, αφού άλλοι ίδρωσαν για να τα κατασκευάσουν.